Ήταν γύρω στα μέσα Ιουλίου όταν μάθαμε την είδηση ότι ο Στάθης ο Αγγελόπουλος, ο γνωστός αγαπημένος τραγουδιστής, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και μάλιστα στην εντατική του νοσοκομείου με κορονοϊό. Επικοινωνώντας μάλιστα με την οικογένειά του, με την πολύ αγαπημένη μου Ανούλα Βασιλείου, που της έχω και αδυναμία, μας εξήγησε ότι ο Στάθης ήταν ανεμβολίαστος και ότι μάλιστα εξήγησε ότι η οικογένεια είναι κατά του εμβολιασμού, όλοι και οι ίδιοι ανεμβολίαστοι και ότι δεν πιστεύουν στο εμβόλιο. Ο Στάθης Αγγελόπουλος έχει έρθει σήμερα εδώ στο πλατό, θα μας μιλήσει για πρώτη φορά για την περιπέτεια της υγείας του και είμαι πολύ περίεργη να τον ρωτήσω εάν παραμένει ακόμα αντιεμβολιαστής. Πάμε να δούμε το βίντεο. Και προχωράω μόνος μου. Αυτές είναι οι φωτογραφίες του Στάθη Αγγελόπουλου μέσα από το νοσοκομείο που βρέθηκε ο καλλιτέχνης χτυπημένος από τον κορονοϊό. Ήταν 19 Ιουλίου όταν ο τραγουδιστής, ο οποίος δεν είχε κάνει το εμβόλιο, βλέποντας ότι τα συμπτώματα γίνονταν όλο ένα και πιο έντονα, πήγε στο νοσοκομείο. Νοσηλεύτηκε για συνολικά 19 ημέρες με υψηλό πυρετό, βήχα και δύσπνοια. Βρέθηκε ένα βήμα πριν από τη διασωλήνωση. Κρύψε με στην αγκαλιά σου. Κρύψε με μες στα φιλιά σου. Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, αναρρώνοντας το σπίτι του, εμφάνιζε δυσχέρεια στην αναπνοή. Προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα, έκανε εντατικά ασκήσεις για τους πνεύμονες. Οι φυσικοθεραπευτές του ήταν εκείνοι που τον βοήθησαν να δυναμώσει τους μύες του που είχαν εξασθενήσει. Όπως εκτιμά ο τραγουδιστής, κόλλησε από την κόρη του, η οποία δεν γνώριζε ότι είχε μολυνθεί από τον ιό. Ο Στάθης Αγγελόπουλος έχει επιλέξει να μην εμβολιαστεί και παρά την περιπέτεια της υγείας του, εμένει στις απόψεις του, δηλώνοντας αντίθετος με τον εμβολιασμό. Ο δημοφιλής τραγουδιστής παραδέχεται πως φοβήθηκε κάποια στιγμή πολύ για τη ζωή του, όταν μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο δυσκολευόταν ακόμη και να ανέβει στο πεζοδρόμιο για να περπατήσει. Εδώ είμαι. Τελειώσαμε την πενιά επιλόγος. Ναι, αυτό. Έτσι. Σου πολύ καλό φινάλε. Σου έτσι ο κορονοϊός, όμως σου άλλαξε τα φώτα, έτσι. Πρώτα κινδύνευσε όλα, σοβαρά, Στάθη, τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Να πω ότι όχι κινδύνευσα, φοβήθηκα τόσο πολύ που, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, νόμιζα ότι θα πεθάνω. Δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό ήταν που ναι, άρχισε ναι. να σε τρελαίνει. Ναι. Αυτό το συνέστημα που να πνίγεσαι και να μην μπορείς να πάρεις οξυγόνο, το πρέπει να είναι οξύμετρο, ό,τι πιο τρομακτικό. Το οξύμετρο δεν είχε καμία σταθερότητα και νόμιζα ότι είναι χαλασμένο. Και έτσι πήγα και άλλαξα το οξύμετρο και πήρα ένα άλλο και πάλι τα ίδια. Και έτσι πήρα την απόφαση να μπω μέσα στο, να πάω να δω τι γίνεται στο νοσοκομείο. Σε βάλα στην εντατική, έτσι. Πρώτα στην κλινική, ναι. Ανέβηκα στο δωμάτιο επάνω, έκατσα μία μέρα και μετά με βάλανε στην εντατική, διότι βλέπανε ότι δεν μπορώ να πάρω τις αναπνοές σωστά. Και σου δώσαν κάποια ειδική φαρμακευτική αγωγή, πήρες κάτι. Μέσα στη ΜΕΘ. Εκτός από το οξυγόνο, έγινε κάποια πρώτα θεραπεία. Πρώτα απ' όλα το οξυγόνο. Το οξυγόνο κατευθείαν με το που μπήκα στην κλινική το οξυγόνο. Δώσανε... Δεν είχα καθόλου. Το οξυγόνο μου ήταν πάρα πολύ πεσμένο. Περίπου στο 88-89 ήταν, που σημαίνει ότι είμαι οριακός. Ναι. Λοιπόν, πόσο καιρό κάθεσες? Έκατσα 13 μέρες στη ΜΕΘ. Στην εντατική 13 μέρες. Εντατική 13 μέρες. Δεν διασωληνώθηκες όμως ποτέ, δηλαδή γλίτωσες, διασωληνώθηκες. Κοίταξε να σου πω. Ήμουν οριακός για διασωλήνωση. Οι γιατροί είπαν ότι υπάρχει περίπτωση να σε διασωληνώσουμε. Oh. Είπα όχι βέβαια, αρνήθηκα. Αλλά καταλαβαίνω, όχι. Καταλαβαίνω όμως ότι εάν βλέπανε τα πράγματα οι γιατροί σκούρα, δεν θα με ρωτάγανε. Θα μου βάζανε κατευθείαν. Ναι. Αυτό είναι. Άρα σου άφησε αυτό κάτι μετά? Δηλαδή, σε βλέπω και κάνεις φυσιοθεραπείες μέχρι τώρα, έτσι. Να είναι καλά τα παιδιά στη Physio Gold. Κάνεις που φυσιοθεραπείες. Με έχουν αναλάβει. Πόσο από την είναι? Ημέρα που βγήκα. Είναι εσύ, περίπου ένας μήνας.
Συγγνώμη, μέσα Ιουλίου μπήκες, ναι. μέσα Αυγούστου, ναι. μέσα Σεπτεμβρίου. Είμαστε πια, έχεις πληρώσει 2 μήνες. Περίπου 1,5 μήνα. Ναι, ακόμα κάνω φυσιοθεραπείες για να επανέλθω. Τι αισθάνεσαι? Διότι ο μυϊκός ιστός μέσα στη ΜΕΘ χάνεται. Και όταν βγήκα από τη ΜΕΘ, δεν είχα μυϊκό ιστό. Δεν μπορούσα καν να κάνω 2 βήματα. Ούτε να ανέβω στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή, όταν πήγα σπίτι, δεν μπορούσα να πηδήξω στο πεζοδρόμιο. Αυτό το κάνει ο κορονοϊός, έτσι. Όταν είσαι στη ΜΕΘ και είσαι σε ένα κρεβάτι επί 13 ημέρες, δεν είναι μόνο ότι το κάνει ο κορονοϊός, είναι ότι είσαι μέσα σε ακινησία. Άρα, λογικό είναι ο μυϊκός ιστός να χαθεί. Και πού. Ναι. Ευτυχώς που κουλήτωσε στη διασωλήνωση, γιατί στη διασωλήνωση μετά είναι άλλα. Ναι. Δηλαδή για να επανέλθει κανείς θέλει χρόνο πια. Και για να επανέλθει χρόνο και βάλε. Για να επανέλθει ο ασθενής που έχει νοσήσει από κορονοϊό και έχει μπει στην εντατική, θέλει περίπου 6 μήνες. Είναι μεγάλο τώρα το διάστημα. Για να τραγουδήσεις μπορείς να Όχι. Πάρεις. Δεν μπορώ να τραγουδήσω ακόμα έτσι όπως τραγουδούσα. Δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Έχω τις. Οι ανάσες μου πάνε πάρα πολύ καλά. Τα πνευμόνια μου λειτουργούν πάρα πολύ καλά τώρα. Απλά υπάρχει ο φόβος και καταλαβαίνεις ότι... Δεν μπορείς ακόμα να τραγουδήσεις όπως πριν. Νιώθω... Θέλει ακόμα χρόνο. Ναι. Και είσαι ακόμα αντιεμβολιαστής, Στάθη, είσαι κατά το εμβολίο. Καταρχήν να πω το εξής. Άλλαξες δεν είμαι, από δεν τότε είμαι που ούτε αντιεμβολιαστής, ούτε ότι δεν πιστεύω στο εμβόλιο. Απλά δεν έχω πιστεί για το εμβόλιο ότι μπορεί να με προστατεύσει όπως λένε, ας πούμε, οι επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα. Αυτό λέω. Δεν είπα, μισό λεπτό. Δεν είπα ότι εγώ δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια. Μάλιστα, έκανα και το πνευμονιόκοκκου. Έχω κάνει και τις γρήπες. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια. Όμως το συγκεκριμένο εμβόλιο και εμένα και την οικογένεια μου, δεν ξέρω τι λέει ο υπόλοιπος κόσμος, εμένα δεν με έχει πείσει ότι θα νιώσω κάποια προστασία κάνοντας αυτό να το εμβόλιο. Να σου πω κάτι, βρε Στάθη. Ειλικρινά, αυτό. Να σου πω τι δεν καταλαβαίνω. Σε αυτή τη λογική, τι δεν καταλαβαίνω. Ναι. Και θέλω να σου πω ότι εσύ είσαι ένας από τους ανθρώπους που μπορείς. Δηλαδή, μπορείς να μιλήσεις και να συζητήσεις το θέμα. Δεν είσαι ο φανατικός, ο αντιβουλιαστής, ο εντός εισαγωγικών ψεκασμένος. Ναι. Είσαι ο άνθρωπος που τη λέει, εγώ έχω κάνει όλα τα εμβόλια, απλώς υπάρχει κάτι το οποίο ακόμη με φοβίζει. Υπάρχει κάτι... Μα το δηλώνω, το δήλωσα ωραία. Τώρα. Ωραία. Ούτε αντιβουλιαστής, λοιπόν, ούτε αρνητής. Το καταλαβαίνω. Πρόσεξε. Πάμε όμως να δούμε τι είναι αυτό που εμένα με προβληματίζει. Μπαίνεις στο νοσοκομείο. Mm. Μπαίνοντας στο νοσοκομείο, τι κάνεις, αφήνεσαι στους γιατρούς mm-hmm. να σου δώσουν ό,τι φάρμακο υπάρχει, να σε βάλουν στη ΜΕΘ, να σε φροντίσουν με ό,τι δυνατότητα έχουν για να σε σώσουν. Τους εμπιστεύεσαι, θα μου πεις τώρα, τους γιατρούς. Αλλιώς τι, αλλιώς θα καθόσουν στο σπίτι. Λογικό είναι ότι θα τους εμπιστευτείς. Μπήκες λοιπόν και εμπιστεύθηκες τους γιατρούς. Εκείνη την ώρα το τι σου κάναν, τι σου δίνανε, τι γινόταν στο νοσοκομείο, σου κάνανε ό,τι έπρεπε για να είσαι εδώ σήμερα και να είσαι καλά. Και να κάνουμε... Οι ίδιοι άνθρωποι είναι που σου λένε εμβολιάσου. Όταν σου λένε εμβολιά, σου λες δεν τους εμπιστεύομαι. Για να πας να σε Όχι, σώσουν... δεν είπα δεν εμπιστεύομαι αυτούς, τους γιατρούς. Όλοι πρόσεξε. Οι γιατροί, όλοι οι γιατροί λένε δεν ότι πρέπει Δεν είπα να ότι δεν εμπιστεύομαι τους γιατρούς. Εμπιστεύομαι τους γιατρούς και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που κάνανε, όχι μόνο σε μένα, αλλά και στα υπόλοιπα 11 άτομα που ήταν μες στη ΜΕΘ. Έτσι. Να. Και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Δεν τους εμπιστεύεσαι όσον αφορά όμως το θέμα δεν του εμβολίου. Δεν εμπιστεύομαι γιατί... το εμβόλιο. Όχι, το εμβόλιο τους Όχι, δεν εμπιστεύομαι τους γιατρούς, πρόσεξε. Μην παίζουμε με τις λέξεις, βρε Στάθη μου. Όχι. Μα οι ίδιοι γιατροί που είχες στη ΜΕΘ, ναι. όταν τους ρωτάς, σου λένε Στάθη, κάνει το εμβόλιο. Όχι τώρα που έχεις το πιστοποιητικό νόσος και θα μου πούνε. Έχεις τα αντισώματα. Περίμενε, τι θα μου πούνε οι γιατροί. Γιατί να κάνω το εμβόλιο. Γιατί θα στο πούνε, θέλω να σου κάνω κακό. Δεν έχω πιστεί από αυτό, από αυτά που ακούω, από αυτά που διαβάζω, από τον κόσμο που πεθαίνει, από τις παρενέργειες του εμβολίου. Δεν έχω πιστεί και φοβάμαι. Δεν μου δίνεις μια λογική εξήγηση όμως με Στάθη μου να μου πεις ότι εγώ το γιατρό μου τον εμπιστεύομαι σε όλα και δεν τον εμπιστεύομαι όταν έρχεται και μου λέει κάνε το εμβόλιο. Δηλαδή αυτό δεν έχει λογική, Στάθη μου. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Δηλαδή ξέρει ο το γιατρός να σε κάνει καλά και όταν σου λέει κάνε το εμβόλιο το δεν ξέρει. Ναι, αλλά για να το ο κάνω, γιατρός... Έτσι. Ο γιατρός σου λέει. Ο γιατρός ότι το λέει, αλλά υπάρχει και ένας άλλος γιατρός και ένας άλλος γιατρός που λέει μην κάνετε το εμβόλιο. Εγώ γιατρό που να λέει μην κάνετε το εμβόλιο δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Πολλούς γιατρούς. Έχεις πέσει. Ξέρω πάρα πολλούς. Έχεις πέσει στην περίπτωση. Θέλει να σου πω. Οι δικοί σου γιατροί σου λένε μην κάνετε το εμβόλιο. Το κράτος δεν έχει βγάλει σε αναστολή νοσηλευτές και γιατρούς. Σε ρωτάω.
Οι γιατροί δεν λένε αυτοί, μην κάνετε το, μην, ναι, δεν κάνουμε το εμβόλιο. Οι νοσηλευτές λένε δεν κάνουμε το εμβόλιο. Ναι, αλλά εσύ έχεις επιλέξει να κάνεις τη στάθμη. Και γιατί το λέτε έτσι. Να σου πω. Στο εσύ πήρες την απόφαση να κάνεις το εμβόλιο σου. Εγώ δεν λέω κάτι. Στο πρόσωπο. Καλά έκανες. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να συνομιλώ. Ναι. Ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που δεν πάει να κάνει το εμβόλιο. Έτσι. Και χαίρομαι που είσαι εσύ, γιατί επειδή είσαι και φίλος μου και μιλάμε ωραία, χωρίς να τσακωνόμαστε και χωρίς να θυμώνουμε, είναι πολύ ωραία. Αν χρειαστεί, μπορεί να γίνει και αυτό. Εμείς οι δύο το έχουμε. Όχι, Βρεστάτη, έχουμε μακρά πορεία. Εμείς έχεις έρθει εδώ πέρα. Είμαστε. Όχι, δεν μπορώ. Μαζί σου δεν μπορώ να τσακωθώ. Λοιπόν, λες υπάρχουν γιατροί. Το 95% των γιατρών. Είναι επίσημα τα στοιχεία, αυτό δεν τα αμφισβητούμε έτσι. Έχει εμβολιαστεί. Mm-hmm. 95. Mm-hmm. Άρα εσύ τι λες, εγώ εμπιστεύομαι το 5 που δεν έχει εμβολιαστεί. Έχει εμβολιαστεί. Που δεν έχει εμβολιαστεί. Το 5 δεν έχει εμβολιαστεί. Mm-hmm. Λες λοιπόν, εγώ στάθησα αυτή τη στιγμή, ακούω και εμπιστεύομαι το 5% των γιατρών που δεν έχει εμβολιαστεί και το άλλο 95. Ξέρεις, θα με βάλεις και όλους αυτούς που σώσαν τη ζωή μου μέσα στο νοσοκομείο, δεν τους εμπιστεύομαι και κόντεψα να πεθάνω, αλλά παραμένω κατά το, αλλά δεν εμπιστεύομαι το εμβόλιο. Δεν είναι σοβαρό αυτό. Πες μου, έχει λογική. Βεβαίως. Γιατί έχει λογική το δικό σου και δεν έχει το δικό μου. Η δικιά μου άποψη, γιατί η δικιά μου σκέψη. Εγώ σου μιλάω με αριθμούς. Και εγώ μπορώ να σου μιλήσω με αριθμούς. Μπορώ να σου μιλήσω με αριθμούς, άνετα. Θέλεις να σου πω λοιπόν ότι πάρα πολλοί δεν έχουν κάνει με τη θέλησή τους το εμβόλιο. Θέλεις να σου πω ότι πριν ένα χρόνο. Βάλανε κάτω και συγγνώμη, τους το πριν ένα χρόνο λέγανε ότι το εμβόλιο δεν θα είναι υποχρεωτικό και τελικά μέσα σε ένα χρόνο είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο. Ξέρεις γιατί έγινε υποχρεωτικό, Στάθη μου. Για να κάνουμε τι. Να σου πω γιατί έγινε υποχρεωτικό. Διότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την πανδημία. Δεν γίνεται μετά από ένα χρόνο πια να συνεχίσουμε να παρακαλάμε, γιατί το εμβόλιο είναι από τον Ιανουάριο, να συνεχίζουμε να παρακαλάμε τους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί ότι πρέπει να εμβολιαστούν, γιατί πρέπει να τελειώσουμε τον κορονοϊό. Παρακαλάς ένα μήνα, δύο, τρεις, πέντε, έξι, εφτά. Κάποια στιγμή λες ότι. Εννοείται ότι υπάρχουν και σε άλλες χώρες κάποια ποσοστά ανθρώπων. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε όχι. Δεν βγήκε ο Biden. Περίμενε, δεν έχουμε το δικαίωμα. Δεν βγήκε ο Biden και είπε υπάρχουν 80 εκατομμύρια. Δεν μου αφαιρείς αυτό το δικαίωμα. Δεν βγήκε ο Biden. Δεν θέλω να το κάνω, βρε άνθρωπε. Μου άσε να πεθάνω από τον κορονοϊό. Γιατί, τι λέει το Σύνταγμα, ότι δεν επιτρέπεται να βάζεις εσύ σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γίνεται φορέας ενός κινδύνου, στην προκειμένη περίπτωση ο ιός, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου. Αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό έχει γίνει υποχρεωτικό. Λοιπόν, έλα, τώρα δεν θα πούμε γι' αυτά. Κοίταξε, είναι μια μεγάλη συζήτηση που ούτε εγώ ούτε εσύ θα βρούμε την άκρη. Όχι, δεν εγώ όμως λέω το εξής. Δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο. Λέω, γιατί δεν έχω πιστεί. Δεν το εμπιστεύομαι το εμβόλιο. Εμπιστεύομαι το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου, εμπιστεύομαι τα άλλα εμβόλια, αλλά δεν εμπιστεύομαι αυτό το εμβόλιο. Μας. Για κάποιο λόγο. Ίσως δεν έχω καλή ενημέρωση. Ίσως θα έπρεπε να με ενημερώσουν οι γιατροί, οι επιστήμονες, περισσότερο και καλύτερα για το θέμα του εμβολίου. Και να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι, αυτό το εμβόλιο, τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρεις τι λέω, τι εννοώ. Λοιπόν, και όχι να βγαίνουν και να φωνάζουν τρέξτε να εμβολιαστείτε ο Βασιλακόπουλος, η Παγώνη, ο ένας ο άλλος. Η Ανούλα το έκανε το εμβόλιο, παιδί μου. Και να τρομοκρατούν τον κόσμο όλο. Περίμενε. Τη μάνα σου την αφήσαν εμβολιαστή. Θα σου πω κάτι. Ναι. Δεν πρέπει να προστατεύσει. Είναι δικαίωμά της είναι αν θα πάει να κάνει το εμβόλιο. Όχι, βρε, δεν θα τη πω εγώ πήγαινε κάνει το εμβόλιο. Η μάνα σου, εντάξει, η οποία λοιπόν, μπορεί να μένει κούκλα, αλλά τα χρόνια είναι χρόνια. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Η Ανούλα Βασιλείου μπορεί να είναι κούκλα, αλλά τα χρόνια είναι χρόνια. Δεν πρέπει να μου την αφήσαν εμβολιαστή την Ανούλα. Εγώ να την πάρεις τηλέφωνο να τη ρωτήσεις. Πήγαινε έτοιμο να είναι προστατευμένη. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω το εξής, για να ξέρει ο κόσμος. Γιατί θα σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι. Το γεγονός ότι εσύ το πέρασες βαριά, πολλές φορές αυτό είναι κληρονομικό. Θέλω να σου πω κάτι. Οι επιστήμονες δεν έχουν ξεκλειδώσει ακόμα, Στάθη μου, για ποιο λόγο κάποιοι νοσούν πιο βαριά και κάποιοι λιγότερο. Επειδή εσύ μοιάζεις τη μάνα σου τη θεά, της μοιάζεις τη μάνα σου. Τι θες να πού με πας. Πρέπει να την εμβολιάσεις, διότι έχουμε δει πολλές φορές ότι τα μέλη οικογενειών, που επειδή φέρουν το ίδιο DNA, πολλές φορές αδέλφια ή μάνα και παιδί, όταν κολλήσουν, έχουν. Εγώ θα σου πω το εξής όμως. Έχουν σοβαρή επιδείνωση. Εγώ κόλλησα από ότι. Εσύ
Εσύ λοιπόν πέρασες δύσκολα τον κορονοϊό. Μην αφήσεις την Ανούλα να κολλήσει. Κάνε το εμβόλιο. Μα το πέρασε τώρα, έχει αντισώματα. Τελείωσε. Πέρασε και η Ανούλα. Αμέ. Και η Ανούλα και όλοι. Έχουμε αντισώματα τώρα και έτσι για αυτά 8 μήνες. Κανονικά για 2 χρόνια είναι, όχι 6 μήνες. Νοσοκομείο. Όχι, δεν πήγε νοσοκομείο, το πέρασε όμως. Άρα εσύ το πέρασε πιο γρήγορα. Ναι, πιο βαριά το πέρασα εγώ και θα σου πω και το εξής, ότι μπαίνοντας μέσα στη ΜΕΘ, εκεί πραγματικά τα είδα όλα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Γιατί με κοιτάς έτσι. Λογικό να φοβηθείς. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτσι να μην μπορείς να αναπνεύσεις, να είναι καλά οι γιατροί, η Κατερίνα, η Βάσο, ο Κώστας, ο Χρήστος, οι γιατροί είναι τα παιδιά αυτά. Που ήρθαν και μου είπαν, θέλουμε να είσαι ήρεμος. Δεν πρέπει να πανικοβληθείς, διότι χάνεις το οξυγόνο σου. Όταν πανικοβάλλεσαι. Γιατί δεν παίρνεις αέρα, δεν αναπνέεις. Και αναγκαστήκαμε λοιπόν να γυρίζουμε μπρούμητα, γιατί εκεί δουλεύανε τα πνευμόνια καλά. Έτσι, επί 2,5 ώρες το πρωί και 2,5 ώρες το απόγευμα μπρούμητα, για να έχω καλύτερο οξυγόνο. Έτσι, και μετά να βάλω το full face mask, για να μπορώ να είμαι κανονικά, ας πούμε, στο κρεβάτι μου. Και όχι μπρούμητα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Εύχομαι να μην την περάσει κανένας. Που δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που την, περνάνε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αστά. Και μισό λεπτό να σου πω και κάτι ακόμα. Θέλω να σου πω το τελευταίο. Πρέπει να το προλάβω. Ότι και εμβολιασμένοι είναι μέσα στις ΜΕΘ. Βεβαίως. Να το ξέρετε αυτό. Εγώ με αριθμούς θα μιλήσω πάντα. Μπράβο. Με αριθμούς. Και εμβολιασμένοι. Με αριθμούς. Και εγώ από εμβολιασμένο το κόλλησα. Ξέρεις πώς το κόλλησα. Άκουσε με. Θέλεις να σου πω πώς το κόλλησα. 90% στη ΜΕΘ είναι ανεμβολιαστοί και υπάρχει και ένα 10% εμβολιασμένων, τα επίσημα στοιχεία. Ναι. Και μάλιστα είναι όλοι θάνατοι εμβολιαστοί. Υπάρχει όμως και ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων με υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι. Εγώ είμαι ασθηματικός. Οι οποίοι. Έχουν πεθάνει παρόλο που είναι βροχικό άσθημα, βροχικό αλλεργικό άσθημα. Από εμβολιασμένο το κόλλησες. Από την πρώην πεθερά μου. Πρόσεξε όμως τώρα, έχει κάνει το εμβόλιο και τις δύο δόσεις από το Φεβρουάριο. Ναι. Πρόσεξε με να το πω. Στάθη, πρέπει να παίξω όλο ένα θέμα. Το τελευταίο. Λοιπόν, οι πεθερές, λέει το κοντρόλ, οι πεθερές θα μας ξεκάνουν. Κολλάει και η μητέρα της κόρης μου. Και παίρνει η μητέρα της κόρης μου το νεοδί και λέει: μπορώ να δώσω το παιδί μου στον μπαμπά που δεν έχει κολλήσει, δεν νοσεί. Και λέει: βεβαίως. Και έτσι πήρα την κόρη μου. Την πεθερά την έφαγες λοιπόν. Και την έφαγα από εκεί, καταλάβες. Πήρε το αίμα της πίσω λοιπόν, για όσα έχεις κάνει. Λοιπόν, Στάθη, πρέπει να κλείσω γιατί έχω ένα θέμα. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει και πρέπει να προβάλλω αυτό το βίντεο. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αγνοείται βασικά, δεν κινδυνεύει. Κάτσε εδώ λίγο για να πασάρω το βίντεο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Λοιπόν,